Δυστυχώς για ένα τόσο κρίσιμο θέμα και για το περιβάλλον και για την υγεία του λαού και η συγκεκριμένη μελέτη δεν ξεφεύγει από την πεπατημένη, μια πεπατημένη 20ετίας που έχει να κάνει καταρχάς με την ανοχή απέναντι στη ρύπανση εδαφών και νερών από τις βιομηχανίες μέσω της ανεξέλεγκτης διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων τους και από την άλλη με τη σοβαρή καθυστέρηση στη δημιουργία όλων των αναγκαίων υποδομών για τη διαχείριση και των απορριμμάτων και των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Τώρα, παρά τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μη συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες, όπως εντοπίζει και η μελέτη, η ΣΜΠΕ, παραμένουν ακόμη ανεκπλήρωτες δύο σημαντικές υποχρεώσεις. Η μία έχει να κάνει με τη διαχείριση των επί σειρά ετών παρατημένων σε ακατάλληλους χώρους βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων και η άλλη με τη δημιουργία ολοκληρωμένου και κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων. Τι έχουμε τώρα γενικά? Οι βιομηχανίες συνεχίζουν να ρυπαίνουν ασίδωτα και η λογική που κυριαρχεί είναι να μπουκώνονται με χρήμα από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να συμμορφωθούν με τις οδηγίες έως το 2030. Και η ΣΜΠΕ αυτό προτείνει, παροχή οικονομικών κινήτρων προς τις βιομηχανίες, δηλαδή να επιδοτούνται οι βιομηχανίες για τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγουν. Αντί δηλαδή να πληρώνει ο ρυπαίνων, να πληρώνεται. Παρακαλώ γίνεται... το σώμα να κάνει λίγο ησυχία, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Παρακαλώ το σώμα να κάνει λίγο ησυχία. Γίνεται λόγος για την εντατικοποίηση των ελέγχων τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και τις βέλτιστες τεχνικές. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η αρμόδια υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος είναι τραγικά υποστελεχωμένη. Για το 2023 υπάρχουν μόλις 14 επιθεωρητές για την Νότια Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, από την άποψη του σχεδιασμού, η ΣΜΠΕ περιορίζεται στην αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων στο Δήμο Τανάγρας, στο σχηματάρι. Εκεί προβλέπεται να κατασκευαστεί και ο χώρος διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Μιλάμε για μια τοποθεσία σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τον οικισμό του σχηματαρίου, το μεγαλύτερο οικισμό του Δήμου Τανάγρας, σε μια άκρος επιβαρημένη περιοχή και για τους κατοίκους και για τους χιλιάδες εργαζόμενους των περίπου 400 βιομηχανικών μονάδων που υπάρχουν εκεί. Θα συγκεντρώνεται μια τεράστια ποσότητα επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων, δηλαδή μιλάμε για μια πραγματική υγειονομική βόμβα. Είναι γνωστά αυτά, όλα αυτά εδώ και χρόνια το γεγονός με τις ηλικιώδεις συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στην περιοχή και πολλές επιστημονικές εργασίες επιβεβαιώνουν και τις σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και γι' αυτό βγήκαν στον δρόμο και οι κάτοικοι εκεί και οι εργαζόμενοι στην περιοχή και δήλωσαν την αντίθεσή τους, την πλήρη αντίθεσή τους με αυτό το σχέδιο. Υπάρχει το ζήτημα με τη διάθεση των αποβλήτων του αμιάντου. Έχει κλείσει από το Φλεβάρι του 2022 ο ΧΙΤΕΑ αμιάντου στο χώρο των πρώην μεταλλείων αμιάντου Βορείου Ελλάδας. Στη μελέτη τώρα γίνεται μια όριστη αναφορά για ένα έργο διαμόρφωσης δικτύου διάθεσης αμιαντούχων αποβλήτων μέχρι το 2024. Είναι ανέφικτη αυτή η προθεσμία και κατά τα άλλα θα ακολουθήσουν τη γνωστή οδό της διάθεσης της εξαγωγής στο εξωτερικό. Όσον αφορά στα ζητήματα των κριτήριων της χωροθέτησης, γίνεται μια θεωρητική αναφορά. Προστασία του περιβάλλοντος, προστασία υδάτινων πόρων κτλ. Σε ένα γενικό λόγο συμπέρασμα καταλήγει η μελέτη. Και βέβαια το αποκορύφωμα είναι η περιγραφή σχετικά με την κατάσταση στην Αττική. Λέει η μελέτη λοιπόν ότι πλέον υπάρχει σχεδιασμός για τη συγκεκριμένη περιφέρεια που προβλέπει την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών μέχρι το 2025. Και εμείς ρωτάμε για ποιον σχεδιασμό μιλάει. Οι μόνες υποδομές που συνεχίζουν ακάθεκτες στη λειτουργία του στην Αττική είναι η συνεχιζόμενη επέκταση και τα υπάλληλα πανοσηκώματα του ΧΙΤΑ της Φυλής, η πανάκριβη λειτουργία του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης και η επικίνδυνη για την υγεία λειτουργία του αποτεφρωτήρα. Ούτε λίγο το πολύ νομίζουμε ότι η μελέτη αυτή είναι ένα ευχολόγιο. Αυτή όμως είναι η καταστροφική πολιτική και των κυβερνήσεων και των περιφερειακών αρχών στον τομέα της διαχείρισης και των απορριμμάτων και των επικίνδυνων αποβλήτων. Ενός τομέα που είναι στενά δεμένος με την ποιότητα ζωής και την υγεία του λαού και γι' αυτό θα καταψηφίσουμε.